Την πρώτη του περιοδία μετά το 2005 πραγματοποιεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μέση Ανατολή για να υπερασπιστεί τη στάση τη Μόσχα απέναντι στι κρίσεις στην περιοχή και ειδικά στο θέμα τη Συρία. Ο Ρώσος Πρόεδρο, σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίνε Τανιάχου, ενθάρρυνε το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ξεκινήσουν εκ νέου τι ειρηνευτικέ συνομιλίε. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, η ανάγκη να λήξουν οι χρόνιε συγκρούσει και το μεσανατολικό πρωτίστω έχει αυξηθεί σημαντικά. Καλούμε τι δύο πλευρέ να ξεκινήσουν τι συνομιλίε, γιατί αυτό είναι ο μόνο τρόπο για να λυθεί η διαμάχη. Έχουμε συζητήσει λεπτομερώ την κατάσταση στη Συρία και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Ρώσος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ρωσο-Ισραηλινοί δεσμοί θα συνεχίσουν να βελτιώνονται. Η επίσκεψη Πούτιν είναι ένας τρόπος να πολιτοσκοπήσει τις προθέσεις γύρω από το θέμα της Συρίας και να δει τι σκέφτονται Ισραήλ και η Ορδανία για την άφηξη των τριών ρωσικών πολεμικών πλοίων στο Συριακό λιμάνι της Ταρτούς, όπου η Ρωσία διατηρεί τη μοναδική ναυτική βάση της στη Μεσόγειο. Ο σύμβουλο του Πρόεδρου Πούτιν σε θέματα διπλωματίας τόνισε πως η επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου θα υπογραμμίσει τη σημασία της περιοχής και θα ενισχύσει τη θέση της Ρωσίας.